Μαύρη θάλασσα. Η Μαύρη Θάλασσα είναι νοτιοανατολικά της Ευρώπης. Συνδέεται με το Ατλαντικό ωκεανό μέσω της Μεσογείου, του Αιγαίου Πελάγους και άλλων πορθμών. Τα νερά αυτά χωρίζουν την Ανατολική Ευρώπη από τη Δυτική Ασία. Ποτάμια που εκβάλλουν στη Μαύρη Θάλασσα. Ο Δούναβης, ο οποίος είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος ποταμός της Ευρώπης, ο Δνίπερος και ο Ντον. Η Μαύρη Θάλασσα στον παγκόσμιο χάρτη. Πράγματα που πρέπει να ξέρουμε για τη Μαύρη Θάλασσα. Η Μαύρη Θάλασσα ή Εύσυνος Πόντος έχει καθαρή εκροή νερού μέσω του Βοσπόρου. Τα νερά της Μεσογείου ρέουν στη Μαύρη Θάλασσα στο πλαίσιο μιας αφίδρομης υδρολογικής ανταλλαγής. Η εκροή του Εύσυνου Πόντου είναι δροσερότερη και λιγότερο αλμυρή. Επίσης, επιπλέει πάνω από τη ζεστή και αλμυρότερη μεσογειακή εισρωή ως αποτέλεσμα της διαφορετικής πυκνότητας που οφείλεται στη διαφορετική αλατότητα. Στη Μαύρη Θάλασσα έχουν δοθεί και άλλες ονομασίες από τις χώρες που βρέχονται από αυτήν. Κισούτς, Τσέρνομορε, Σάβιγσβα, Ούτσα Ζούγκα ή απλώς Ζούγκα Θάλασσα, Μαρέα Νεάγκρα, Τσέρνοε Μόρε, Καραντενίς, Τσόρνε Μόρε. Η Μαύρη Θάλασσα έχει πάρα πολύ όμορφες παραλίες που προσελκύουν τους τουρίστες. Παραλίες της Μαύρης Θάλασσας. Η Μαύρη Θάλασσα είναι ένα πολύ όμορφο μέρος για να το επισκεφτείς και να κολυμπήσεις στις παραλίες της. Όταν η Μαύρη Θάλασσα είναι παγωμένη, ένα εντυπωσιακό θέαμα. Πηγές. Τις πηγές τις πήραμε από τις ακόλουθες ιστοσελίδες και από το σχολικό βιβλίο γεωλογίας συγγραφίας της Β' Γυμνασίου. Ευχαριστούμε για την προσοχή σας. Μαθητές Χριστίνα Ρόβικ. Τάξη Β4. Γεωγραφία Πληροφορική. Σχολικό έτος 2015-2016.